Στο ελάχιστο έχει πέσει η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Ζακύνθου, αφού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι πελάτες δεν ψωνίζουν όπως παλιότερα. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η μείωση των εισοδημάτων τους αγγίζει ακόμη και το 70%. Αλλά πράγματα έχουμε, πελατεία δεν έχουμε. Επόμενο είναι από τη στιγμή που είναι κλειστή η αγορά και δεν κατεβαίνει ο κόσμος μέσα στην πόλη, πώς θα έχουμε και εμείς κίνηση εδώ πέρα στην αγορά τη δική μας. Αυτό το διάστημα λόγω πανδημίας έχουμε πέσει 60-70% σε συγκρίση με πέρυσι κάτω. Η αγορά υποφέρει, δεν έχουμε πελατεία, έχουμε προϊόντα, πολύ καλά προϊόντα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε πελάτες. Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στους παραγωγούς και ο μεσογειακός κυκλώνας Ιαννός τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού είχαν σημαντικές ζημιές στις οδιές και τα θερμοκήπια τους. Περάσαμε και τον Ιαννό, δεν έχουμε πάρει ούτε αποζημίωση σε τίποτα ακόμα και ασκίζουμε να τα φέρουμε πόρτα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εγώ που είμαι, έχω δηλώσει τα πράγματα και τίποτα. Ούτε για τα νάιλα, ούτε λίγο για ένα βοήθημα σε ελιασμό, τίποτα άλλο. Με τα έξοδα να είναι δυσβάσταχτα, παραγωγή αγροτικών προϊόντων της λαϊκής αγοράς αναζητούν τρόπους διάθεσης του εμπορεύματός τους για να μην το βλέπουν αδιάθετο στα ράφια. Αν δεν ανοίξει η αγορά να κατέβει ο κόσμος στην πόλη, αν δεν ανοίξουν επιχειρήσεις μέσα στην πόλη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί δεν κατεβαίνει ο κόσμος εδώ για να φέρει τον κόσμο εδώ. Είμαστε στο κρύο. Στην ουσία φορτώνουμε σήμερα για να πετάξουμε. Εντάξει, μικρή κοινωνία, απλώς πρέπει να στηριχτούμε στις δύσκολες καταστάσεις μεταξύ μας. Η λαϊκή αγορά Ζακύνθου βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τους εμπόρους της να μειώνονται όσο περνάει ο καιρός και τα προβλήματα να αυξάνονται.